Δηλαδή, μας πάνε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο και μας γνωρίζουν. Εγώ δεν θέλω να μάθω. Τα βιβλία δεν τα ξέρω. Για να μάθω. Αυτό είναι το μάθημα που μαθαίνεις στην ιστορία, στα θρησκευτικά, στην βιβλιογραφία. Στο μάθημα. Εγώ δεν θέλω να μάθω. Εγώ θέλω να γνωρίσω. Τα βιβλία δεν είναι μάθημα. Είναι βιβλία γνώση. Γιατί είμαστε Έλληνες. Και αυτοί οι Έλληνες που λένε, οι αρχαίοι Έλληνες, δεν είναι κάτι ελεύθερο. Εντάξει, δεν γνώρισα σε εμά. Ξέρετε κανεί πώ γνώρισα. Μόνο. Οι άλλοι δεν ξέρουν. Θα σηκώσω ένα τέσσερα. Πες εγώ μου. Κάτω τα χέρια. Πες εγώ μου. Τι φορούσε μια χέρια σε αυτές οι ίδιες τις καθαρτές. Μπράβο. Αν δεις. Αν δεις. Θέλει να σου πω. Σαν δάει. Πολύ ωραία. Επίσης, δεν πολύ έτοιμο να φάμε τρώμε τη σύνδεση. Άρα το τέλος. Ξέρεις. Για πες. Έσπαζα και απλώς το. Ουδέποτε έγινε. Δεν ήταν ομοφάγη, αυτό λέγεται, αν κάποιος τρώει ομά. Πράγματα. Λέγεται ομοφάγη. Αυτό στην αρχή κάπου από το χεράκι μου είπα. Αυτό για να μην έχουμε ψεύτικες βρετόμων. Αυτό θεωρείται από τους οποίους έχεις βαρβαρό. Δηλαδή, βάρβαρος όποιος έφυγε ομά. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι αρχαίοι Έλληνες, αν διαβάσετε στο δεύτερο τέρκος, δεν επιτρέπανε στον εαυτό τους ούτε να με φάνε. Και για αυτό... Ποιος θα πει, πες το πει. Θέλανε λίγο κρασί γιατί τους παίρνουν μια εφορία, έτσι, μια ευχάριστη διάθεση στο κρασί για να συζητάνε, να λύνουν προβλήματα διάφορα. Ήμουν σε μια άλλη τάξη στην Κρήτη και εκεί πέρα είχαμε με τα παιδιά ότι αυτό που τους άρεσε πάρα πολύ ήταν η συζήτηση. Όχι για Έλληνες. Γιατί μπορεί και εμείς να μάθουμε. Δεν ήταν ένας και εγώ όσο είναι και Έλληνες. Σχεδόν καθόλου. Να μιλάνε για σοβαρά πράγματα. Να βρούνε την άκρη. Πώς έχει ο κόσμος. Ο Θεός, ποιοι είναι οι θεοί. Είναι αλήθεια, είναι ψέματα. Πώς πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που είναι άνθρωπος. Να άλφα και